Ξέρω, εγώ δεν είμαι σταθερός, δεν είμαι θύελα. Δεν ξέρω αν θέλει να γίνει θύελα και να πετάξουν, τι να κάνω. Τι συμβαίνει, γιατί ο κ. Αντιγράφης δεν τον αφήνεται, δεν υπάρχει δημοκρατικότητα στο Ελληνικό Συμβούλιο. Η δημοκρατία... Θα σας πω ότι πρέπει να κατανοήσουμε την δημοκρατία. Η δημοκρατία επιλέχθηκε μέσα σε όλα τα πολιτεύματα από αρχαιοτάτων χρόνων, διότι είναι το πιο έτοιμο πολίτευμα. Δεν θέλω να πω ότι κάποιοι είναι ανέτοιμοι, αλλά είναι το πιο ξεκάθαρο πολίτευμα που δίνει το δικαίωμα σε όλους να έχουν άποψη. Δεν άκουσε κανείς την άποψη κανενός και ιδιαίτερα να μην πω, ας πούμε, είναι ο κύριος Ανδριανάκος στο περιβόλι του Τρύπου. Δεν θα ήθελα σε έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει τοπική αυτοδιοίκηση και σε υψηλό επίπεδο. Δεν μπορεί να συμπεριφέρομαι έτσι και αν υπάρχουν θέματα μπορούν κάποιοι, ας πούμε, να καθίσουν να καταλύσουν. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα, θα συζητηθούν όλα αυτά και επιπλέον θέλω να πω ότι οι διαφορές διότι δεν υπάρχουν πράξεις καταδικαστικές, καταδικαστές, πώς να το πω, ας πούμε, πράξεις άτιμες και οτιδήποτε άλλο στη ζωή του Δήμου μας. Μπορεί κάποιος να τα βλέπει έτσι, κάποιος αλλιώτικα. Πάντα και τα συζητάνε και δεν είναι πράξεις οι οποίες πάνε στα δικαστήρια. Οι πολιτικοί λύνουν τα θέματα τους, όχι στα δικαστήρια, αλλά στη συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον δρόμο και παντού με τη συζήτηση. Όποιος θέλει να πάει στο νομία, εγώ δεν θα τον ακολουθήσω. Όποιος θέλει να πάει στα δικαστήρια, εγώ δεν θα τον ακολουθήσω. Διότι ούτε λεφτά έχω να πληρώνω, αλλά δεν έχω κάνει και ποτέ μήνυση στη ζωή μου σε κανέναν και ποτέ δεν ήμουν κατηγορούμενος και δεν θα είμαι ποτέ. Κατηγορούμενος μπορεί να είμαι, θα αθώθω.